Προσωπική ασφάλεια. Μπερδεύτηκα. Ναι. Περίμενα το Skype, αλλά μαζί και σε το στούντιο. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σενέκη. Είναι που φοράω τη μάσκα. Είναι που, όχι, είναι που μπερδεύτηκα για το αν θα βγει πρώτα το Skype ή όχι. Okay. Τσέλιος Κυθρεώτης, σύμβουλος οδικής ασφάλειας, διοργανωτής αγώνων ταχύτητας. Εσείς που τρέχετε στους αγώνες, τρέχατε στους αγώνες ταχύτητας, μπορείτε να μιλάτε υπό μια άλλη σκοπιά για την οδική ασφάλεια. Ναι, τρέχω στους αγώνες ταχύτητας. Τρέχετε ακόμα. Εξού και το Time Attack Club, ναι, που είναι ένα είδος μηχανοκίνητου αθλητισμού που γίνεται στις πίστες. Γιατί τρέχουμε στις πίστες και δεν τρέχουμε στους δρόμους. Ναι. Τώρα τα τροχαία ατυχήματα έχουν διάφορες αιτίες. Ναι. Κύριε Κυθρεώτη, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό, στον περισσότερο κόσμο, είναι η ταχύτητα. Μάλιστα. Τρέχουμε πολύ και άρα δεν προσέχουμε κιόλας, έχουμε λιγότερο χρόνο να αντιδράσουμε αν πεταχτεί κάποιος ή αν κάτι πάει στραβά και πάμε και χτυπάμε. Εσείς έχετε και μια άλλη μελέτη την οποία επικαλείστε. Ποιες είναι κατά τη μελέτη αυτή οι κύριες αιτίες ατυχημάτων στην Κύπρο? Δεν είναι μόνο κατά τη μελέτη, είναι τα επίσημα, η μελέτη χρησιμοποιεί τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας Κύπρου. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η ταχύτητα, η υπερβολική ταχύτητα σαν πρωτογενής αιτία πρόκλησης δυστυχημάτων, θανατηφόρων, ήταν η τρίτη κατά σειρά, αν δούμε παλιά τα στατιστικά. Και μιλάμε για περίπου το 2007 και έχει σημασία η χρονιά, ναι, που αναφέρω. Είναι η χρονιά που αφαιρέθηκαν οι κάμερες ταχύτητας, οι οποίες είχαν μπει για 10 περίπου μήνες το 2006, τον Νοέμβριο, μέχρι τον Αύγουστο του 2007. Από την τότε η ταχύτητα ήταν ο τρίτος παράγοντας και είχε ένα ποσοστό 14,6% των θανατηφόρων. Μάλιστα, άρα δεν ήταν ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο. Σήμερα σε τι θέση βρίσκεται? Σήμερα είναι η έκτη και το ποσοστό των ατυχημάτων είναι που, στα οποία ευθύνεται η ταχύτητα είναι 5,75%. Αυτά είναι τα στοιχεία του 2019. Α, τα πρόσφατα. Άρα ποια είναι η πρώτη, η δεύτερη? Κάντε μας μια ιεράρχηση έτσι, των υπάρχει αιτιών. Υπάρχει μια λίστα την οποία έχω δώσει για να την έχετε και να εμφανιστεί. Να σας τη διαβάσω, αν δεν... Ξεκινάτε να λέτε εσείς και ερχόμαστε. Λοιπόν, ο πρώτος παράγοντας με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας το, ναι, 2019 είναι η απρόσεχτη και αμελής οδήγηση. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Η χρήση του κινητού. Είναι 26,9% ήταν το 2019 η απρόσεχτη ή αμελής οδήγηση, σαν κυριότερη αιτία θανάτου του δυστυχήματος. Η δεύτερη είναι η οδήγηση υπό την επίρρρεια αλκοόλης και ναρκωτικών με 23%. Η τρίτη είναι η μη τήρηση αριστερής πλευράς του δρόμου με 11,54%. Η τέταρτη είναι η απρόσεχτη στροφή δεξιά με 9,61%. Μετά ακολουθεί η απερισκεψία ή το λάθος του πεζού. 7,69. Άρα αυτά είναι και οι πεζοί που τους χαίρουν στο δημόσιο διάλογο και μιας υπερπροστασίας. Ναι, αλλά εδώ θα σας πω παρακάτω ότι δεν αναφερόμαστε, δεν έχουμε αναφερθεί ποτέ ούτε στην σήμανση των δρόμων. Σωστά. Ούτε στη φωτεινότητα της περιοχής και κυρίως ούτε στην κουλτούρα που έχουμε σαν Κύπροι οδηγοί όταν βλέπουμε μια διάβαση πεζών, είτε να ελαττώνουμε είτε να έχουμε τα μάτια μας 14. Και πούς ακόμα στην Ελλάδα είναι χειρότερα. Και η ακόλουθη και μετά είναι η υπερβολική ταχύτητα με 5,75%. Δηλαδή είναι, πέρσι είχαμε 52 θανάτους. Οι τρεις οφείλονταν στην υπερβολική ταχύτητα. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι δεν οφείλονταν στην υπερβολική ταχύτητα. Και εδώ είναι, τίθεται ένα ερώτημα. Η Κύπρος έχει την τέταρτη χειρότερη επίδοση στο σχέδιο που είχε γίνει, το ευρωπαϊκό σχέδιο 2010-2020, το 2019 δηλαδή, στα δυστυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων. Το 2010 είχαμε 60 νεκρούς. Το 2019 έχουμε 52, δηλαδή δεν πετύχαμε το στόχο που έπρεπε να είναι 30. Το μόνο σημείο που βελτιώθηκε, ο μόνος παράγοντας που βελτιώθηκε, και αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά που μπορείτε να τα δείτε στους υπόλοιπους πίνακες, ναι, είναι ο παράγοντας υπερβολική ταχύτητα, ενώ
αρκετοί από τους υπόλοιπους παράγοντες, θα έλεγα όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες, έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, έχει αυξηθεί κυρίως η απρόσεκτη οδήγηση, έχει μείνει σταθερή, έχει αλλάξει κάπως ναρκωτικά και αλκοόλ, αλλά ναι, είναι και αυτό ψηλά. Αλλά έχουμε και κάποιους άλλους παράγοντες, οι οποίοι δεν αναφέρονται συχνά. Δηλαδή, αν σας ρωτήσω ποια είναι η πρώτη ηλικιακή κατηγορία που προκαλούν δυστυχήματα ή τα θανατηφόρα, ναι, ποια θα μου λέγατε? Να υποθέσουμε ότι είναι η μικρή άπειρη οδηγή ή ναι, η μεγάλη. Είναι ηλικιωμένη άνω των 60. Είναι άνω των 60. Μάλιστα. Πέρσι ήταν το 44%. Και φέτος εξακολουθεί να είναι το 44%. Και δεν σημαίνει βέβαια ότι το να σκοτώνεται ένας ηλικιωμένος μπορεί να φταίει ένας νεαρότερος. Όμως πάντα τα στατιστικά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Είναι ενδεικτικά. Τι σημαίνει όμως αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση? Δεν μπορείς να πάρεις τους ανθρώπους το δίπλωμά τους, την άδεια οδήγησης, βέβαια. Εγώ απλά θέλω να πω ότι όταν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Κύπρο είναι ότι λαμβάνουμε κάποια μέτρα, όχι μόνο στην οδική ασφάλεια, και στην πολιτική και στην οικονομία, στηριζόμενοι σε κάποιες αποφάσεις. Εγώ θα ήθελα, και όχι μόνο εγώ, και πολλοί πολίτες, να υπάρχει στοιχειοθέτηση κάποιων ενεργειών. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δεχτούμε απλά ότι από το 2010 μέχρι το 2020 υπήρξε ένας στόχος από 60 να πάμε 30 και υπήρχαν και κάποια σχέδια. Αποτύχαμε. Δηλαδή, από 60 πήγαμε 52. Ποιος θα λογοδοτήσει κάποιος, θα απαντήσει κάποιος γιατί αποτύχαμε? Βγάλαμε τώρα το νέο σχέδιο 20-30. Και χαίρομαι γιατί το έχω μελετήσει, είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που αποτελούν αυτό το σχέδιο. Όμως, γιατί κάποιος πολίτης θα πρέπει να θεωρεί ότι θα το πετύχει? Και επειδή μετά θα ακολουθήσει μια επαφή με τον κύριο Σενέκη. Για πάσα πιθανότητα έχουμε τεχνικό πρόβλημα, θα τον βγάλουμε αύριο, οπότε θα το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει θέμα, όμως, ναι. Απλώς δεν είναι υπεύθυνος για να απαντήσει για τα προηγούμενα. Δεν είχαμε προγραμματίσει για να απαντήσει στα προηγούμενα. Θέλω να πω ότι θα συζητούσαμε κάτι διαφορετικό με τον κύριο Σενέκη. Το λέω για δικό του θέμα, ότι αυτά που λέω εδώ, εγώ λέω ότι δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, και πρέπει κάποιος να μας πει, αφού δεν πέτυχε το σχέδιο, πώς βάζεται ένα νέο σχέδιο και ποιος μας λέει ότι θα πετύχει. Για παράδειγμα, θα τοποθετηθούν το σύστημα φωτοεπισήμανσης. Με βάση τα στατιστικά, το 94,25% των δυστυχημάτων που έγιναν το 2019 έγιναν εντός των ορίων ταχύτητας. Το 5,75% έγινε με υπερβολική ταχύτητα. Ναι. Τι γίνεται για το 94,25% των δυστυχημάτων εντός του ορίου ταχύτητας, με δεδομένο ότι για το 5,75% θα βάλουμε ένα σύστημα φωτοεπισήμανσης που στοιχίζει γύρω στα 35 εκατομμύρια. Τι κάνουμε για το υπόλοιπο 95%? Αυτό είναι το ένα το ερώτημα. Και το δεύτερο είναι ότι, και είναι αυτό που λέω, ότι κάποιος πρέπει να απαντήσει. Να σας διαβάσω μόνο μια δήλωση. Ναι. Η δήλωση του Αρχηγού της Αστυνομίας τον Νοέμβριο του 2019 λέει ότι στο 2007, όταν είχε χρησιμοποιηθεί το σύστημα με τις κάμερες, αποδεδειγμένα είχαν μειωθεί οι τροχές, συγκρούσεις και τα αδικήματα στο 53%. Αν δείτε τον δεύτερο πίνακα, οι θανάτοι το 2007 που είχαμε τις κάμερες ανέβηκαν, δηλαδή από 86 πήγαν 89, ναι, και τα δυστυχήματα και τροχές συγκρούσεις δεν μειώθηκαν 53%, αλλά σχεδόν 10%. Πάντως, όλοι προσπαθούν, βέβαια, για να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και οι τροχαίες συγκρούσεις. Είναι όλοι σε αυτόν τον αγώνα, όλοι προσπαθούν. Απλά εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι και να μην περάσει κάποιο μήνυμα ότι υποστηρίζουμε την ταχύτητα. Ναι. Εγώ υποστηρίζω να μειωθούν τα όρια ταχύτητας στις πόλεις. Μάλιστα. Απλά εκείνο που λέμε εμείς είναι να μην περάσει ένα 30 παντού. Μπορεί στο δρόμο Λευκοσίας Λεμεσού να είναι 50. Ναι, διότι κάθε δρόμος έχει και τις ιδιαιτερότητες του. Δεν είναι το ίδιο, για παράδειγμα, Λεωφόρος Λεμεσού στη Λευκοσία. Ακριβώς. Εκεί να μείνει 50, αλλά μέσα στα στενά πρέπει να γίνει απαραίτητα
30. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε και θα τα ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον συνάδελφο.